Λοιπόν, βροχή, πληστηριασμοί, βροχή και τα κατασχετήρια. Να πάμε στον κύριο Άκη Βαβαρούτα αρχικά. Έχουμε μαζί μας βέβαια και τον Βαγγέλη Καποδίστρια από τα δικαστήρια της Πάτρας σε απευθεία σύνδεση. Να πάω όμως στον κύριο Άκη Βαβαρούτα, γιατί κύριε Βαβαρούτα, έχουμε χιλιάδες κατασχετήρια σε πατρινούς, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο νόμο Κατσέλη. Και εκεί υπάρχει μια μικρή παγίδα. Και είναι και ο λόγος ο οποίος θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες. Υπάρχει μια μικρή παγίδα και υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα και είναι το εξής. Οι τράπεζες, τα funds, οι services, τι κάνουν? Στέλνουν κατασχετήρια σε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να κάνουν διάκριση. Τι σημαίνει το χωρίς να κάνουν διάκριση? Πέρα από το γεγονός ότι κάποιοι οφείλουν και δεν έχουν μπει σε καμία προστασία, γιατί όπως ξέρει πλέον ο κόσμος, προστασία πρώτης κατοικίας, αν δεν είσαι στο νόμο Κατσέλη, όπως λέγεται, ή σε κάποιες άλλες διαδικασίες, στον εξοδικαστικό ή κάπου αλλού, δεν υπάρχει εκ του νόμου σαν προστασία πρώτης κατοικίας. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες τι κάνουν? Στέλνουν σωρία κατασχετηρίων σε διάφορους πολίτες. Μέσα σε αυτούς που τους έρχονται τα κατασχετήρια, έχουν διαπιστωθεί αρκετές περιπτώσεις, και δεν είναι μία για να πούμε ότι έγινε ένα λάθος, αρκετές περιπτώσεις όπου πάνε κατασχετήρια σε κόσμο, σε πολίτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις προστατευτικές διατάξεις του 3869 του νόμου Κατσέλη. Τι συμβαίνει τώρα λοιπόν? Ένας πολίτης μπορεί να σκεφτεί ότι, ξέρετε, εγώ προστατεύομαι, είμαι στο νόμο Κατσέλη, δεν ισχύει το κατασχετήριο. Οπότε δεν δίνει και καμία σημασία. Και δεν κάνει σημασία. Τίποτα. Δεν δίνει καμία σημασία. Αυτό τι συμβαίνει όμως? Η τράπεζα συνεχίζει τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Το κατασχετήριο αυτό έχει ορίσει ημερομηνία πληστηριασμού, η οποία ανεφετέρου συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό κίνδυνο σε ένας πολίτης να χάσει το σπίτι του, παρότι κανονικά προστατεύεται, ή να χάσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, όποιο και αν είναι αυτό. Τι πρέπει να γίνει? Οποιοδήποτε πολίτης λαμβάνει κάποιο χαρτί από τις τράπεζες, επειδή αυτά τα χαρτιά, όπως τα λέμε απλά, έρχονται σοριδών τον τελευταίο καιρό, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο δικηγόρο, να λάβει πληροφορίες, να δει τι γίνεται, γιατί τα κατασχετήρια αυτά, οι εκθέσεις κατασχέσεων, έχουν 45 μέρες προθεσμία προκειμένου να γίνει ανακοπή. Αν δεν γίνει, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Μάλιστα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που έχουν έρθει στο γραφείο σας και σας έχουν πει ότι βγαίνει το σπίτι μου σε πληστηριασμό ενώ είμαι στο νόμο Κατσέλη και τελικά έχασα την προθεσμία. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει, ναι, κάτι? Υπάρχουν προθεσμία, δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Το αυτό που κάνεις είναι ότι προσπαθείς να έρθεις απειλώντας ουσιαστικά από τη δική μας την πλευρά το φαντ ή την τράπεζα, ότι αν προχωρήσετε τη διαδικασία ενώ είμαστε στο νόμο Κατσέλη, ο άνθρωπος αυτός είναι στο νόμο Κατσέλη, αν την προχωρήσετε θα έχετε κυρώσεις, θα γίνει μήνυση, θα γίνει αγωγή, θα γίνει οτιδήποτε άλλο. Όμως εκεί πλέον μπαίνεις σε ένα παζάρι, σε ένα λησβερίσι, να το πω πολύ λαϊκά, με την τράπεζα, που γνωρίζει ο κόσμος και γνωρίζετε κι εσείς πόσο δύσκολο είναι να έρθει σε μια επαφή και σε μια επικοινωνία μαζί τους, οι οποίοι ζητάνε εξουσιοδοτήσεις, ζητάνε ένα χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τις 30 μέρες για να καταχωρηθεί η εξουσιοδότηση στο σύστημά τους και να μπορεί να μιλήσει ο δικηγόρος μαζί τους. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς θα έπρεπε το κράτος να είναι από πάνω και να ελέγχει, όμως δεν υπάρχει κανείς έλεγχος και γίνεται κατανοητό ότι όταν δεν υπάρχει έλεγχος, τα φαντς αυτή τη στιγμή κάνουν στην κυριολεξία ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Να πάμε, βάλτε μια ανατελεία, να πάμε στον συνάδελφο Βαγγέλη Καποδίστρια, γιατί έχουμε και το θέμα με τις εισπρακτικές εταιρείες και θα ζητήσω και το σχολείο σας, κύριε Βαβαρούτα, για το συγκεκριμένο θέμα. Βαγγέλη. Ναι, εδώ λέει να πούμε καταρχάς ότι το ζήτημα των εισπρακτικών εταιρείων τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, άλλα είναι τελευταία διετία, άλλα τελευταία πενταετία. Είναι αυτά τα τηλεφωνήματα, τα οποία για έναν δανειολήπτη είναι ένα τηλεφώνημα εφιάλτης, καθώς ενημερώνεται για την οφειλή, μάλιστα σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οποίες μας έχουν αναφέρει εκπρόσωποι καταναλωτών, γιατί φτάνουν σε νόες καταναλωτών αυτές τις καταγγελίες για δανειολήπτες, οι οποίοι δέχονται τηλεφωνή τις πρακτικές εταιρείες. Μας δεν έχουν αναφέρει πως εκπρόσωποι πρακτικών εταιρείων παριστάνουν τους δικηγόρους. Μια άλλη καταγγελία αναφέρει πως ενημερώνουν και τρίτους για μια οφειλή η οποία δεν υπάρχει, στο οποίο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ώστε. Και δεν υπάρχει και λόγος να γνωρίζει ένα τρίτο πρόσωπο την οφειλή που είχε κάποιος, ακόμα και είναι συγγενικό πρόσωπο. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του νέου νκα μας, είχε πει ότι έχουν ενημερωθεί ακόμα και ανήλικοι. Μια άλλη περίπτωση καταγγελίας που έχει φτάσει, που μας έχουν πει ενός καταναλωτών, είναι πως ακούγεται πολλές φορές και να λέγεται στον δανειολήπτη, οφειλέτη, ότι αν δεν ρυθμίσει την οφειλή σου, θα χάσει το σπίτι σου. Το οποίο από κάποιο σημείο και μετά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια ψυχολογική πίεση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία βλέπουμε
το τελευταίο διάστημα και όπως καταλαβαίνουμε δημιουργούν και ψυχολογική πίεση στους ανθρώπους οι οποίοι δέχονται αυτά τα τηλεφωνήματα και προσπαθούν και θέλουν να αριθμίσουν τον φίλο τους. Απ' την άλλη όμως μια άλλη περίπτωση που είχαμε πρόσφατα και είναι άξια αναφοράς είναι και μια οδίαση που περνάει κάποιος σε περίπτωση που θέλει να έρθει σε επικοινωνία με ένα φαν προκειμένου να αριθμίσει την οφειλή του με την Ένωση των Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ να φέρει ένα περιστατικό με έναν υπερήλικα ο οποίος ήταν συνταξιούχος. Δεν μπορούσε να έρθει σε συνεννόηση διότι δεν είχε ηλεκτρονικό διαδρομείο και μάλιστα ανέφερε κιόλας η Ένωση Καταναλωτών ότι υποστηρίζει τον υπερήλικα, καταβάλαμε μια τεράστια προσπάθεια ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ψάχναμε να βρούμε για να ρυθμίσουμε το φιλί μας και δεν τα καταφέραμε. Και φυσικά αναφέρω ότι σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εταιρείες Λίνα, υπάρχουν και περιστατικά τα οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Το ένα πρόστιμο ήταν το πιο πρόσφατο Σεπτέμβριο, που ήταν ύψος 60.000 ευρώ και αφορούσε επαναλαμβανόμενες οχλήσεις σε οφειλέτη ενώ ο φιλί του είχε ρυθμιστεί. Και υπήρχε και ένα άλλο πρόστιμο στο παρελθόν, πάλι σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, το 55.000 ευρώ λίγο νωρίτερα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με το νομικό πλαίσιο. Νομίζω ο κ. Βαρούτας θα βοηθήσει αυτό, διότι έχω την αίσθηση πως με τις τελευταίες αλλαγές δεν μπορεί σίγουρα να παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο μια εισπρακτική εταιρεία να ενημερώνει τον οφειλέτη. Ωστόσο, υπάρχει ένα ωράριο, νομίζω, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ. Και εδώ είναι και ένα ζήτημα, διότι δεν νομίζω ότι κάποιος οφειλέτης δεν γνωρίζει ποια είναι ο οφειλή του ώστε να δέχεται αυτό το τηλεφώνημα. Δηλαδή, χρειάζεται κάποια περαιτέρω προστασία. Το θέτω σαν ερώτημα αυτό προς συζήτηση. Κύριε Βαβαρούτα. Αυτά που ακούω από τον συνάδελφό σας πράγματι ισχύουν και μάλιστα όχι τόσο ήπια όσο τα άκουσα. Δηλαδή, η κατάσταση είναι άθλια σε πάρα πολλά τηλέφωνα και δυστυχώς και νιώθω άβολα που το λέω, όχι μόνο από εισπρακτικές εταιρείες, αλλά και μεγάλα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας. Συγκεκριμένα γραφεία, είναι 3-4 δικηγορικά γραφεία που τα ξέρουν. Που έχουν αναλάβει έχουν τη συγκεκριμένη τακτική, παίρνουν τηλέφωνα, έτσι. Μιλούν εσχρά, δηλαδή σε δικό μου πελάτη από γνωστό δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, τον πήραν τηλέφωνο, του μίλησαν εσχρά και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 75 χρονών, γνωστός επιχειρηματίας που δεν χρωστάει πολλά χρήματα. Και όταν εγώ κάλεσα πίσω και ζήτησα την κυρία αυτή που του μίλησε, γιατί του μίλησε επώνυμα, επί ένα μισάωρο δεν μου την εμφάνιζαν στο τηλέφωνο και μόλις τη ζητούσα μου το κλείνανε. Το δικηγορικό γραφείο. Να σας πω δε ότι κάποια δικηγορικά γραφεία της Αθήνας συγκεκριμένα, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχουν σωρία καταγγελιών, σωρία αναφορών τα γραφεία αυτά και φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό κιόλας και ακολουθούν την τακτική αυτή. Πράγματι, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη τακτική και στις οκλήσεις και πόσες θα είναι και τις ώρες της ημέρας. Το κακό είναι ότι δεν τηρείται αυτό και βάζουν τον οποιονδήποτε πολίτη στη δεσμενή θέση να πρέπει να απευθυνθεί και να κυνηγήσει κάτι. Καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος είναι σε μια δυσμενή οικονομική κατάσταση, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δάνειά του, δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, το να μπει να κυνηγήσει μια εισπρακτική εταιρεία ή ένα φαν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο και πάρα πολύ δύσκολο. Πράγματι, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία με τις τράπεζες, με τα funds. Αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να ζητήσουμε να πληρώσουμε. Υπάρχουν πελάτες πράγματι που θέλουν να πληρώσουν. Και είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία και το να βρούμε μια ρύθμιση. Δηλαδή, ζητούν τρελά ποσά για χρέος 40.000, ζητούν προκαταβολή 20.000 για να κάνουμε συζήτηση. Είναι τρομερή κατάσταση αυτή που υπάρχει. Νομίζω ότι η κατάσταση γενικά έχει αφαιθεί και έχει μπει λίγο εκτός ελέγχου και μόνο με κρατική παρέμβαση μπορεί να τακτοποιηθεί και να λυθεί. Και θεωρώ ότι ίσως ένα από τα σοβαρότερα πράγματα που θα έπρεπε να γίνει είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος χάνει το σπίτι του ακόμη και για 20.000, κάνουν πληστηριασμούς για 20.000 ευρώ βγάζοντας περιουσία. Εμένα πελάτης μου για 30, αν θυμάμαι, χιλιάδες ευρώ τις έβγαλαν σε πληστηριασμό περιουσία 350.000 ευρώ. Ευτυχώς έγινε δεκτή ανακοπή και σταμάτησε ο πληστηριασμό, αλλά θα μπορούσε να μην γίνει και να έχουμε, ναι, έχουμε αρκετά τέτοια θέματα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το θέμα της επικοινωνίας των δικηγορικών γραφείων με τα funds είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορείτε με τίποτα, το έχουμε ακούσει και κατά το παρελθόν και από άλλους συναδέλφους σας, να γίνει αυτή η συνεννόηση. Οπότε είναι δεν, πάρα έχει πολύ και, δύσκολο. Δεν έχει και λόγο όλες αυτές πρέπει οι ρυθμίσεις. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο να προσπαθεί όλη μέρα να έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς. Και αν καταφέρεις και βρεις επικοινωνία, θα πρέπει να βρεις ποιος είναι αυτός που έχει χρεωθεί το συγκεκριμένο δάνειο, να μιλήσεις με αυτόν και να μπει σε διαδικασίες πλέον συζήτησης, μήπως και τυχόν βρεις μια λύση. Μάλιστα. Ευαγγέλη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Βαβαρούτα? Σύντομα πολύ. Καταρχάς να πω ότι αυτό το ότι γενικότερα κάνει. Μιλάμε αυτό που μας έχουν πει πολλές φορές ότι κάποιος οφειλέτης, γιατί να φέρω το παράδειγμα του συνταξιούχου, μιλάει με πάρα πολλά πρόσωπα, οπότε γίνεται πιο δύσκολο ένα. Δεύτερον, σε περιπτώσεις που αναφερθήκατε πιο πριν ότι μπορεί να έχουμε αυτές τις καταγγελίες. Εκεί
Ο φιλέτης, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει, αν απευθύνει σε δικηγόρο, υπάρχουν νομικές αξιώσεις που μπορεί να έχει, δηλαδή μπορεί να διεκδικήσει μια αποζημίωση. Το λέω αυτό διότι η ψυχολογία είναι πολύ δύσκολη σαν ο φιλέτη, αν δεν γνωρίζει, αν προασπίζεται από τον νόμο να κινηθεί νομικά. Υπάρχουν ναι. προεπτώσεις που προβλέπεται αποζημίωση, γιατί είναι μεγάλο το πρόσφυγμα, άλλη αποζημίωση. Και βέβαια να ρωτήσουμε και να μας πείτε και τι συμβουλεύετε να κάνουν οι πολίτες που δέχονται τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Υπάρχει να το κλείνουν. Υπάρχει δυνατότητα και στην Αθήνα, μάλιστα, ναι. έχουν γερθεί και αγωγές κατά των εισπρακτικών εταιριών. Έχουν βγει αποφάσεις οι οποίες έχουν αποζημιώσει πολίτες, μην φανταστείτε με πολύ μεγάλα ποσά, δηλαδή τις τάξεις των 5, 6, 7.000 ευρώ. Πιο πολύ είναι η ηθική Αυτό είναι η ηθική δικαίωση. Όμως σας λέω πάλι ότι ο κάθε πολίτης, ο οποίος επειδή ζούμε και σε μια εποχή που γενικά είναι δύσκολη και γενικά έχει πάρα πολλά βάρη στο κεφάλι του και έχει και την όχληση από την τράπεζα ή το φαντ για τα χρήματα, είναι δύσκολο να αποφασίσει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Και συνήθως δεν το κάνει. Και συνήθως δεν το κάνει. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, να κλείνουν το τηλέφωνο, να μην μιλούν, να λένε να μιλήστε με τον δικηγόρο. Το τηλέφωνο, γιατί και επειδή το άκουσα και λίγο πριν, ναι. πράγματι οι πρακτικές εταιρείες ενοχλούν όποιον βρουν. Έχουν πάρει στην εργασία πελατών, έχουν ναι. πάρει ξαδέρφια του, θείους του, όποιο τηλέφωνο βρουν, παίρνουν και ενοχλούν. Με σκοπό Μάλιστα. να ασκήσουν ψυχολογική πίεση και να σε αναγκάσουν να δώσεις χρήματα. Όποια και αν είναι αυτά. Σου λέει βάλε 250 ευρώ αύριο και θα μιλήσουμε. Βάλε 100. Ό,τι μπορέσουν και πάρουν. Μάλιστα. Κύριε Βαβαρούτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πολύ. Μαζί μας. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και σένα για αυτή τη ζωντανή σύνδεση και όλες τις πληροφορίες.